Κυρίες και κύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί, κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, σας καλωσορίζω στη σημερινή παρουσίαση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη. Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελείται από 5 άξονες πολιτικής και στρατηγικός του στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία. Να προσθέσω επίσης ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14 Μαΐου και υποβάλλεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μέρα δεν θα μπορούσε παρά να χαρακτηριστεί ιστορική. Και είναι ιστορική γιατί σήμερα μπαίνουν τα θεμέλια για την Κύπρο του αύριο. Γιατί σήμερα παρουσιάζουμε ένα φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο, όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την δημιουργία ενός νέου οράματος για την χώρα μας που θα υλοποιηθεί χάρη στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχουμε καταρτήσει. Το σχέδιο Κύπρος το αύριο, δηλαδή Κύπρος το αύριο, αποτελεί την γενναία τομή, το νέο αναγκαίο αν θέλετε, μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης ημέρας. Είναι ο οδικός χάρτης για την μετά-COVID εποχή. Αφορά την Κύπρο του αύριο, τη νέα εκδοχή, αν θέλετε, της χώρας. Αντιμετωπίζει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά κυρίως αποτελεί το άλμα στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας. Είναι μια κορυφαία πρόκληση, ώστε η χώρα να συμβαδίζει με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, περιβαλλοντικής και ψηφιακής προσαρμογής και ανάπτυξης. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω, κυρίες και κύριοι, πως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Είναι ένας συνολικός οικονομικός αλλά και κοινωνικός μετασχηματισμός. Οδηγεί την οικονομία, τεχνολογία, νοοτροπίες αλλά και θεσμούς σε μια νέα εποχή και επιδίωξη που δεν είναι άλλη από την ανάδειξη της Κύπρου ως μιας χώρας με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσα από ένα βιώσιμο μοντέλο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Μιας χώρας όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον. Μιας χώρας που θα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ένας κράτος με ανθεκτικό σύστημα υγείας που θα ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές στην βάση των κορυφαίων συστημάτων του κόσμου. Πέμπτο, μιας χώρας πρόνοιας που θα ενισχύει ακόμα περαιτέρω το δίχτυ προστασίας των όσων έχουν ανάγκη την συνδρομή του κράτους. Μια χώρα δικαίου, μια χώρα διαφάνειας και λογοδοσίας με ισχυρούς δεσμούς πάταξης της διαφθοράς. Είναι ένας μετασχηματισμός για την υλοποίηση του οποίου θα αξιοποιηθούν πλήρως. Πρώτον, το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπει το σχέδιο ανάκαμψης, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεύτερον, το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπεται για την ίδια περίοδο
από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής μέσω του προγράμματος Θάλια. Τρίτον, το 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ που σύμφωνα με τη μελέτη αντικτύπου θα προκύψουν από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. Και ένα πρόσθετο στοιχείο είναι πως οι ετήσιες δαπάνες από τούδε και το εξής των επομένων δηλαδή προϋπολογισμών θα προσαρμόζονται και κατανέμονται σύμφωνα με τους άξονες του νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Συνεπώς, το συνολικό ποσό για υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2026 θα ανέρχεται σε 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό το ποσό οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών. Θέλω να σημειώσω ακόμα πως σαν αποτέλεσμα εφαρμογής του σχεδίου ανάκαμψης και αντιδραστικότητας και μιλούμε για το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα ευεργετηθεί το σύνολο και της κοινωνίας και της οικονομίας αφού πέραν της προβλεπόμενης αύξησης της ετήσιας προβλεπόμενης αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος θα προσθεθεί ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 7% ενώ από την υλοποίηση των κονδυλίων του σχεδίου προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11.000 νέων καλά αμοιβωμένων θέσεων εργασίας. Χωρίς σε τούτο τον αριθμό να υπολογίζονται οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από το ποσό των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο σχέδιο Κύπρος το αύριο. Φίλες και φίλοι, αναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση το 2013, καταφέραμε να αναστρέψουμε το αρνητικό κλίμα που επέφερε η οικονομική κρίση στην πατρίδα μας. Στην οκταετή πορεία της διακυβέρνησης μας, προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τις όποιες επιλογές είχαμε προκειμένου να κρατήσουμε την Κύπρο όρθια, να επαναφέρουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια προκειμένου να πάμε μπροστά. Πετύχαμε την αντιμετώπιση σημαντικών διαχρονικών προβλημάτων υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις όπως το ΓΕΣΥ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την διασφάλιση συντάξεων για όλους πάνω από το όριο της φτώχειας. Προχωρήσαμε σε διοικητικές μεταρρυθμίσεις με την δημιουργία υφυπουργείων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους, σε μεταρρυθμίσεις στην παιδεία με την υιοθέτηση αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων, τη μείωση της θητείας στην εθνική φρουρά και μετατροπή της σε ημιεπαγγελματικό στρατό, την δικαιοσύνη με την δημιουργία νέων δικαστηρίων, ενώ με τα ενώπιον της Βουλής νομοσχέδια, αυτό που επιδιώκουμε είναι την εκβάρθρον ανασυγκρότηση, αν θέλετε, ανασχηματισμό του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης. Πετύχαμε ακόμα, σωρία άλλων, αλλά μεταξύ άλλων, μεταρρυθμίσεις στον γεωργικό τομέα, με την καθιέρωση Μητρώου Αγροτών και καθολική ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής. Το πιο σημαντικό, δημοσιονομική εξυγένση με την επαναφορά της αξιοπιστίας του κράτους και του τραπεζικού συστήματος, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μέσα από φορολογικά και άλλα κίνητρα. Δεν θα προχωρήσω σε περαιτέρω ανάπτυξη το ποιες ήταν οι επιτυχίες στον οικονομικό τομέα από την κατηγορία σκουπίδια στην επενδυτική βαθμίδα, από ρυθμούς ανάπτυξης το 19 στο 4, που έφταναν το 4,5%. Και δεν θα προχωρήσω να απαριθμίσω άλλες μεταρρυθμίσεις. Γιατί, φίλες και φίλοι, αυτό που σήμερα επιθυμώ, που θέλω να αναδείξω, δεν είναι ο απολογισμός της οκταετίας, αλλά τη σημαντικότητα ενός συγκροτημένου σχεδιασμού
που διασφαλίζει μέσα από νέες μεταρρυθμίσεις το σύγχρονο κράτος του αύριο. Κυρίες και κύριοι, η πανδημία του κορονοϊού, που ανέδειξε ως πλέον σημαντική προτεραιότητα την διασφάλιση της υγείας και ζωής των πολιτών, ανέκοψε δυστυχώς προσωρινά την πορεία ανάπτυξης και πρόοδου του τόπου μας. Με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το σχέδιο όπως αποκαλέσαμε και προς το αύριο, μετατρέπουμε ξανά την κρίση σε ευκαιρία και δίνουμε τη δική μας απάντηση στις προκλήσεις της επόμενης μέρας. Μέσα από ένα τεκμηριωμένο σχεδιασμό, διεκδικούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους που μας αναλογούν με στόχο την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας αλλά και του κράτους ευρύτερα. Τα κεφάλαια που πρόκειται να εκταμιευτούν θα επενδυθούν άμεσα σε δράσεις και έργα πνοής με υψηλή οικονομική επίδραση αλλά και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο αλλά όσο και σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Το σχέδιο Κύπρος το αύριο θέτει στο επίκεντρο τους νέους, τις γυναίκες, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες ή άλλος πώς, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους γεωργοκτηνοτρόφους, τους κατοίκους της υπαίθρου, των ορεινών, ακριτικών, μειονεκτουσών περιοχών, γενικότερα τον κάθε πολίτη. Ενισχύει τις δομές υγείας, προωθεί την πράσινη οικονομία, την ψηφιακή μετάβαση, την βελτίωση των υπηρεσιών του δημοσίου και ημιδημόσιου και άλλων μεταρρυθμίσεων που αφορούν την βελτίωση της καθημέρας ζωής των πολιτών. Καθιστά τις επενδύσεις, αλλά και τις εξαγωγές, κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας. Κυρίες και κύριοι, καταθέτουμε σήμερα το πλέον φιλόδοξο σχέδιο που υπήρξε ποτέ για την μετατροπή της χώρας μας σε μια υποδειγματική, σύγχρονη χώρα. Ένα σχέδιο συγκεκριμένων και κοστολογημένων δράσεων που υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις 14 του Μάη και έτυχε των ευμενεστέρων σχολείων στις διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα σχέδιο που οικοδομείται σε 5 άξονες, τους οποίους συνοπτικά παρουσιάζω σήμερα και βεβαίως θα έχουν την ευκαιρία τις αμέσως επόμενες των ημερών οι υπουργοί να αναλύσουν σε έκταση. Κυρίες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ο πρώτος άξονας αφορά την δημόσια υγεία και πολιτική προστασία. Διδαχτήκαμε πολλά από την πανδημία και όντας σοφότεροι ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Με περαιτέρω αύξηση της ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και της ποιότητας των προσφερωμένων υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες. Με το σχέδιο Κύπρος το αύριο, δίνουμε έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων αλλά και ιδιωτικών νοσηλευτήριων. Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρω ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα υλοποιηθούν επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που μεταξύ άλλων αφορούν την βελτίωση, εξυγχρονισμό και αναβάθμιση δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, την δημιουργία καινοτόμου συστήματος τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας δημόσιας υγείας, το σχέδιο χορηγιών για την αγορά ή αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού, όχι μόνο για τα δημόσια, αλλά και για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Το σχέδιο διαπίστευσης δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων. Την ανάγκη διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Ακόμα, ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών
για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ο δεύτερος άξονας αφορά την ταχεία μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Η πράσινη οικονομία συνιστά με το σχέδιο μας πυλώνα σύγχρονης ανάπτυξης που προσθέτει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, προωθώντας μεταρρυθμίσεις αλλά και επενδύσεις που αφορούν τους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των υδατίνων πόρων, αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα. Ενδεικτικά και πάλι, θα αναφέρω τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης με την ηλεκτρονική διασύνδεση των συστημάτων Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, την ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένων σχολικών κτηρίων αλλά και άλλων κτηριακών υποδομών του Δημοσίου, περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νέα σχέδια χορηγιών για προώθηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα νοικοκυριά, την ανάπτυξη έξυπνου συστήματος μεταφορών με τη χρήση τεχνολογιών ψηφιακού αντιγράφου, τη δημιουργία υποδομής για ηλεκτροκίνηση και την προώθηση της ευρείας χρήσης των ηλεκτρονικών οχημάτων, τη μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης υδατίνων πόρων. Πρόκειται πραγματικά για σχεδιασμούς που με την εφαρμογή τους θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και θα δημιουργήσουν ένα πραγματικά καλύτερο περιβάλλον στο σπίτι, στη γειτονιά, στη χώρα μας ευρύτερα. Ο τρίτος άξονας, κυρίες και κύριοι, αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, κατευθυντήρια γραμμή συνιστά η μελέτη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, τα μέλη του οποίου και θερμότατα ευχαριστώ. Μέσα από τον σχεδιασμό προχωρούμε σε μια νέα οικονομία που προωθεί την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσα από την ενίσχυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας. Την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό προκειμένου να επιτύχουμε την επίσφευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την παροχή κινήτρων. Στοχευμένη στήριξη νεοφυών και καινοτόμων μονάδων. Ακόμα μέσα από τον σχεδιασμό προβλέπεται ο εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και των τοπικών αρχών, τη μεταρρύθμιση και βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος, την διαφοροποίηση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, την καταπολέμηση, θέλω να το επαναλαμβάνω, της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας, την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού και δημόσιου τομέα. Επαναλαμβάνω, συνοπτικά αναφέρομαι σε κάποιες των δράσεων ή μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται. Για να περάσω στον τέταρτο άξονα, ένας άξονας που καθορίζει την πορεία προς μια ψηφιακή εποχή. Όπως έλεγα, ο τέταρτος άξονας αποτελεί θεμελιώδες μέρος της συνολικής πολιτικής που υιοθετούμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω πρόσβασης σε υποδομές επικοινωνίας για όλους ανεξαίρετα τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση προωθούνται μεταρρυθμίσεις αλλά και επενδύσεις που αφορούν την αναβάθμιση της υποδομής για συνδεσιμότητα, με συγχωρείτε, όπως επίσης και την προαγωγή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θέλω και πάλι ενδεικτικά να αναφέρω τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και των τοπικών αρχών, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, επιτέλους, καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς.
να προχωρήσουμε σε ένα ψηφιακό μετασχηματισμό συστήματος απονομής της δικαιοσύνης. Να καθιερώσουμε στρατηγική για έξυπνες πόλες. Προβλέπεται. Επέκταση του δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων σε απομακρυσμένες ή μη καλυπτόμενες περιοχές. Την ενδυνάμωση του Εθνικού Γραφείου Ευρυζωνικότητας για επιτάχυνση ανάπτυξης των ευρωζωνικών δικτύων στην Κύπρο. Και τέλος, φίλες και φίλοι, ο πέμπτος άξονας, ο οποίος επικεντρώνεται στην απασχόληση, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό. Ο πέμπτος άξονας περιλαμβάνει δύο τομείς, εκείνον της παιδείας και τον άλλον, της εργασίας και κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης. Όσον αφορά τον τομέα της παιδείας, μεταξύ άλλων προβλέπονται οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Δεύτερον, ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αλλά και των εκπαιδευτικών. Την επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 χρόνων. Ψηφιακός μετασχηματισμός σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Δημιουργία 2 πρότυπων τεχνικών σχολών σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ενώ όσον αφορά τον δεύτερο τομέα, τον τομέα δηλαδή αγοράς εργασίας και κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης, προβλέπονται σωρία μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, μεταξύ άλλων, τον εξυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, που θα βελτιώνει συντάξεις περιλαμβανομένης της διασφάλισης της κατώτατης σύνταξης δικαιωμάτων αυτοεργοδοτουμένων, επιδομάτων και άλλων στρεβλώσεων που σήμερα παρατηρούνται. Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων. Προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης περιλαμβανομένης και της τηλεργασίας. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του τμήματος εργασίας και των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για τα παιδιά. Οικιστικών δομών για τα παιδιά. Εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς. Άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους. Κυρίες και κύριοι, έδωσα και θέλω να το τονίσω. Ένα πολύ συνοπτικό περίγραμμα ενός τεκμηριωμένου, συγκροτημένου, κοστολογημένου προγράμματος δράσεων για την Κύπρο του αύριο. Ενός προγράμματος που είναι αποτέλεσμα της διαβούλευσης και συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τους κοινωνικούς εταίρους, επιστημονικούς συμβούλους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Θέλω να επισημάνω πως οι δράσεις του σχεδίου και προς το αύριο στην ολοκληρωμένη του μορφή περιλαμβάνει 58 μεταρρυθμίσεις και 76 αναπτυξιακές επενδύσεις, μεταξύ των οποίων και προγράμματα χορηγιών για ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Όπως έχω προαναφέρει, λεπτομερής ανάλυση κατά άξονα θα γίνει από τους καθήλυν αρμοδίους υπουργούς, ενώ σήμερα θα δοθεί ένα στην δημοσιότητα σχετικό συνοπτικό σημείωμα. Το σχέδιο Κύπρος το αύριο αποτελεί το νέο συνεκτικό εθνικό σχέδιο για την υπέρβαση των στρεβλώσεων που εμποδίζουν την κοινωνία και την οικονομία μας να απελευθερώσουν τις δυνάμεις τους με σιγουριά και αποτελεσματικότητα. Είναι, αν θέλετε, η απάντηση της Κύπρου στις νέες προκλήσεις που αφορά το σύνολο των πολιτών και όχι τους λίγους. Ένα σχέδιο για όλους, για την κάθε Κύπρια, τον κάθε Κύπριο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στο κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει με συγκεκριμένους και συγκροτημένους, θέλω να το επαναλαμβάνω συνεχώς, διότι έχει σημασία ο σχεδιασμός, έχει σημασία η κοστολόγηση, έχει σημασία η στόχευση του τι επιδιώκεις, του να γνωρίζεις το πού
πάσχει το κράτος και τι θέλεις να βελτιώσεις μέσα από αυτές τις στοχεύσεις. Και θέλω να πω ότι ακριβώς αποτελεί για το κάθε κράτος μέλος τον καταρτισμό αυτού του προγράμματος, του σύγχρονου, του κοστολογημένου και την προσαρμογή του στα δεδομένα που εμείς καθορίζουμε σαν ανάγκες. Η υλοποίησή του βεβαίως, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, απαιτεί πίστη, προσήλωση στο στόχο, αποφασιστικότητα, σωστό προγραμματισμό, συνέργειες μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών, συνέπεια χρονοδιαγραμματική στην υλοποίηση, διοικητική γνώση και βεβαίως ικανότητα. Το σημαντικότερο όμως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το σημαντικότερο καθιστά επιβεβλημένη τη συνεργασία όλων των θεσμών της χώρας με προεξάρχουσα την κυβέρνηση, το νομοθετικό σώμα, την δημόσια υπηρεσία και βεβαίως τους κοινωνικούς εταίρους. Και τούτο γιατί η εκταμείευση πόρων προς υλοποίηση των εθνικών στόχων προαπαιτεί, και θέλω να το υπογραμμίσω, σειρά μεταρρυθμίσεων και νομοθετικών πράξεων όπως προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που εμείς έχουμε υιοθετήσει. Γι' αυτό και με πλήρη σεβασμό στην αντίθετη άποψη, καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 30ης Μαΐου, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους, να συστρατευτούν και από κοινού να στηρίξουμε το σχέδιο Κύπρος το αύριο. Γιατί, όπως όλοι ομολογούμε, ο μόνος κοινός αντίπαλος είναι οι στρεβλώσεις του συστήματος, αλλά και ως αποτέλεσμα τα προβλήματα που ο λαός και η πατρίδα μας αντιμετωπίζει. Όλοι αναγνωρίζουμε μια αποστασιοποίηση των πολιτών. Είναι η ώρα να ανταποκριθούμε εις αυτά που χρωστούμε στους πολίτες. Μεταρρυθμίσεις όπως ο εξυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας, του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομοσχεδίων που αφορούν την αποτελεσματικότερη πάταξη της διαφθοράς, είναι και θα πρέπει κατά την άποψή μου να είναι τα πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη της νέας Βουλής. Και δεν έχω αμφιβολία ή θέλω να πιστεύω πως όσες και όποιες διαφορές και αν μας χωρίζουν, αυτό που μας ενώνει είναι το όραμα και το καθήκον να δημιουργήσουμε την Κύπρο του αύριο. Την Κύπρο που οφείλει να ενσαρκώνει και εκπληρώνει τις προσδοκίες και απαιτήσεις των πολιτών της. Γιατί το πιο μεγάλο διακύβευμα, κυρίες και κύριοι, είναι ο σχεδιασμός να γίνει πράξη. Το πρόγραμμα να γίνει έργο. Γιατί το σχέδιο ανάκαμψης μπορεί και πρέπει να αλλάξει την πορεία της Κύπρου. Μπορεί και πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της χώρας μας. Είναι η νέα εθνική μας προσπάθεια. Είναι το μεγαλύτερο κοινό μας στοίχημα. Και οφείλουμε όλοι μαζί να το κερδίσουμε. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε μια σίγουρη προοπτική για τις νέες γενιές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και προσβλέπω στην ανταπόκριση όλων ανεξαίρετα εις αυτό που έχω επιγραμματικά περιγράψει. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Να σημειώσω ότι, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα ακολουθήσει την ερχόμενη Τετάρτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού των Οικονομικών, στην οποία θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα όσα περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάπτυξης και ανθεκτικότητας. Τις επόμενες των ημερών θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις και από τους υπόλοιπους εμπλεκομένους υπουργούς στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους. Να ευχαριστήσω όλους και όλες για την εδώ παρουσία σας.